Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Στο σημερινό επεισόδιο θα δείξω ένα παιχνίδι ρετρό, το οποίο ήταν από τα αγαπημένα μου όταν ήμουν πιτσιρικάς. Ήταν λίγο spooky γενικά, horror themed παιχνίδι, action platform εννοείται. Και ήταν φυσικά στο αγαπημένο μου 8-bit μηχάνημα, το οποίο ήταν το Master System. Πριν προχωρήσουμε για το παρακάτω να δείξουμε τι και πώς, θα κάνω μια ιστορική αναδρομή λίγο πιο πίσω σχετικά με το αντίπαλο 8-bit σύστημα, το NES. Όταν λοιπόν το NES βγήκε, κυκλοφόρησε το Castlevania της Konami, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δέχτηκε πάρα πολύ φοβερές κριτικές, το αγάπησε κόσμος, ακόμα και τώρα retro gamers μιλάνε πάρα πολύ θετικά για αυτό το παιχνίδι. Ήταν ένας κράχτης του NES τότε, ένα φοβερό action platformer. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και γενικά σπάει νεύρα. Εγώ δηλαδή το 2 και το 3 δεν έχω καταφέρει να το τερματίσω, μόνο το 1 έχω τερματίσει. Το πρώτο Castlevania βγήκε στην Ευρώπη το 87-88, το δεύτερο, το Simon's Quest, η συνέχεια βγήκε το 88 και αυτό στην Ευρώπη. Στις άλλες υπήρους, δηλαδή Αμερική, Ιαπωνία, χώρες και αυτά έβγαινε πολύ πιο πριν, ένα χρόνο, και βγήκε και ένα τρίτο παιχνίδι, Castlevania, το 1990, αν θυμάμαι καλά. Αυτό δεν το έχω σε φυσική μορφή, το τελευταίο. Όμως, η Sega έπρεπε να φτιάξει και αυτή ένα παιχνίδι αντίστοιχο, γιατί τα Castlevania κάνουν καλές πωλήσεις, μετράγανε και ο κόσμος τα είχε αγαπήσει. Οπότε έπρεπε και η Sega να φτιάξει κάτι. Αλλά, ποιο ήταν τώρα το πρόβλημα? Ότι η Nintendo είχε κάνει τις γνωστές αλητίες της. Δεν άφηνε developers να φτιάξουν παιχνίδια και για την Sega. Οπότε η Sega γι' αυτό κατ' εμέ θεωρείται πιο μαγκίτικη εταιρεία, γιατί αφού είχε κομμένο τον εξωτερικό κόσμο στο να φτιάξει παιχνίδια από τις περισσότερες δυνατές εταιρείες εποχής, πολύ λίγοι είναι αυτοί που φτιάξαν παιχνίδια για τη Sega τότε, αναγκάστηκε λοιπόν να φτιάξει ένα παιχνίδι μόνη της, σε συνδυασμό με μια μικρή εταιρεία που τη βοήθησε, αλλά κατά βάση το development έχει γίνει από τη Sega. Αυτό ήταν λοιπόν το Master of Darkness για το Master System. Ένα παιχνίδι που πλέον όλοι θεωρούμε ότι είναι το NES, προσοχή, NES Castlevania Killer, δηλαδή το τσακίζει κατά κράτος σε πάρα πολλές πτυχές, είτε από γραφικά, είτε πολύ καλύτερα sprites, καλύτερα details, πολύ καλύτερος ήχος, αλλά να το δικαιολογήσω και λίγο, μην ξεφτυλίσουμε για την Nintendo και μου βαράτε αρνητικάκια, ειδικά εσύ φίλε με το αρνητικάκι, θα στο σπάσω αυτό το δαχτυλάκι κάποια στιγμή. Λοιπόν, το Master System ήταν πολύ καλύτερο μηχάνημα, 8-bit από το NES, και επίσης αυτό το παιχνίδι, το Master of Darkness, βγήκε το 1992 στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη και Αμερική ήρθε το 1993. Οπότε υπάρχει και ένα χάσμα κάποιων ετών από τα περασμένα αντίστοιχα του NES, δηλαδή από το 88-89-90. Σίγουρα αυτά τα χρόνια που περάσανε, η Sega μπορούσε να δώσει κάτι καλύτερο οπτικά στο μηχάνημά της από ότι μπόρεσε να δώσει η Konami το 87 για το πρώτο Castlevania. Και έτσι λοιπόν έχουμε ένα φοβερό παιχνίδι, έχουμε ένα διαμάντι, ένα hidden gem της συλλογής για το Master System, που πιστεύω ότι για τους fans της Sega και ειδικότερα του Master System δεν πρέπει να λείπει από κανένα τη συλλογή του. Είναι ένα από τα παιχνίδια που πλέον έχει ακριβήνει, έχει φτάσει συνήθως SIB να παίζει 50 και 60, το έχω δει και 80 ευρώ. Εγώ το είχα από μικρός, έχω παίξει πάρα πολλές ώρες μαζί του. Θυμάμαι τότε δεν το διασκέδαζα καθόλου, ήταν πολύ δύσκολο, όπως και τα Castlevania, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και μου σπέγε τα νεύρα και προσπαθούσα και με τα ξαδερφάκια, με τον Αργύρη και τον Παναγιώτη να το τερματίσουμε, αλλά δυστυχώς το τερμάτισα πιο μετά, κάπου στο τέλος τρίτης λυκείου. Το θυμάμαι να το έχω πάρει Δευτέρα Γυμνασίου κάπου το 95. Αυτό βέβαια δεν είναι το δικό μου, το δικό μου χάθηκε ως διαμαγείας, κάποιος έπαιξε καβατζετική και εγώ το πήρα πρόσφατα και βρήκα και μια έκδοση με τη χρυσή σφραγίδα της Zetron. Τι να πούμε τώρα για αυτό το παιχνίδι? Από το artwork του εξώφυλλου, ότι δηλαδή είναι απίστευτο, φαίνεται ο Δράκουλας, ξέρω εγώ, πολύ spooky, εδώ κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Φαίνεται ότι δεν είναι ένα παιχνίδι για παιδάκια τύπου Lion King και τα λοιπά. Δεν είναι καρτουνίστικο. Είναι ένα
horror action side-scrolling platform game. Τα levels του είναι 5. Έχει να κάνει με πάρα πολλές τοποθεσίες στο Λονδίνο, καθώς εκεί παίρνει χώρα όλο το σενάριο. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας καθηγητής, πώς να το πούμε, παραψυχολογίας και τα λοιπά, που ειδικεύεται και σε ανεξήγητα φαινόμενα τύπου φαντάσματα και τα λοιπά, και λαμβάνει ένα μήνυμα ότι ο Δράκουλας έχει προσπαθεί κάποιος να αναστήσει το Δράκουλα στο Βικτοριανό Λονδίνο. Οπότε οι τοποθεσίες αυτού του παιχνιδιού, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο Τάμεσις, είναι το Big Ben, είναι το σπίτι με τα κέρινα ομοιώματα που στο μυαλό μας έχετε του Madame Tussauds το μουσείο. Υπάρχει ένα νεκροταφείο, υπάρχουν φοβερά levels, καλοσχεδιασμένα, και θα πάμε λίγο να τα δούμε έτσι εντροχάδι. Είναι ένα παιχνίδι must, πιστεύω ότι πρέπει να το αποκτήσετε. Όσοι το έχετε σίγουρα καταλαβαίνετε την αξία του. Θεωρώ, όπως ξαναείπα πριν και εγώ και πολλοί άλλοι ξένοι και Έλληνες συλλέκτες, ότι είναι ένα NES Castlevania Killer. Είναι δηλαδή η απάντηση της Sega στο Castlevania του NES και στην Nintendo, και πραγματικά τους τσάκισε. Αυτό που θέλω εγώ να πω κλείνοντας είναι ότι στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και τότε και τώρα σαν πιο όριμος συλλέκτης, ότι αυτό το παιχνίδι δεν βγήκε και στο Mega Drive, γιατί υπήρχε αυτή η μόδα τα 8-bit παιχνίδια να κυκλοφορούν και καπάκι και στα 16-bit συστήματα με πολύ καλύτερα γραφικά για ήχο. Δυστυχώς δεν μας έκανε το χατήρι η Sega, και επίσης δεν υπήρξε και συνέχεια, δεν υπήρξε κάποιο sequel. Ενώ στο NES βγήκαν 3 παιχνίδια και μετά έβγαζε και στο Super Nintendo, το Super Castlevania και τα λοιπά, το 4. Εδώ δεν υπήρξε τίποτα. Αυτό το παιχνίδι δηλαδή έμεινε μόνο του, αλλά στάθηκε δυνατό, όρθιο, αντάξιο το όνομά του και έφερε τη Sega, έδειξε ότι η Sega μπορεί να κάνει πολύ καλά πράγματα μόνη της, και επειδή είχε και πολύ δυνατά συστήματα. Master of Darkness λοιπόν, Sega Master System, και πάμε λίγο να το δούμε εντροχάδεν σε ένα gameplay στο Playroom. Πάμε λίγο έτσι τώρα ένα γρήγορο να δούμε λίγο το πρώτο επίπεδο. Βλέπουμε ένα γρήγορο εδώ το intro. Θέλω να συμπληρώσω κάτι το οποίο παρέλειψα πριν, ότι το Master of Darkness δεν βγήκε σε Mega Drive τελικά, αλλά υπήρξε αντίστοιχο port στο Game Gear, το οποίο έχει και τελείως διαφορετικό εξώφυλλο από το συνηθισμένο του Master System, και το μόνο του μειονέκτημα είναι ότι είναι μικρότερη η ανάλυση, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε στο Game Gear τα 3 τέταρτα από ό,τι θα βλέπαμε σε full εικόνα στο Master System, οπότε αυτό κάνει λίγο πιο δύσκολο και πιο frustrating το gameplay, είναι λίγο πιο ενοχλητικό. Castlevania επίσης, παιχνίδι στη Sega, υπήρξε μία μεταφορά που δεν ξέρω πώς καταφέρθηκε αυτό, και είναι το Castlevania το Bloodlines, και είναι και ακριβώς τίτλος, δεν το έχω, κάποια στιγμή θέλω να τον αποκτήσω, θεωρείται ένα φοβερό παιχνίδι και τα λοιπά, και ήταν πριν γενικά βγει το, ήταν μετά αφού βγει το Master of Darkness. Από εκεί και πέρα η εταιρεία επίσης που το έφτιαξε μαζί με τη Sega το development λέγεται Sims, και είναι μια εταιρεία η οποία έχει φτιάξει πάρα πολλά παιχνίδια όπως και το Jurassic Park π.χ. Και συγκεκριμένα και όλα στο Jurassic Park με αυτό υπάρχουν πολλά tunes σε κάποια άλλα σημεία που μοιάζουν πάρα πολύ, και εννοείται ότι αυτή η εταιρεία η Sims έχει φτιάξει και πάρα πολλά παιχνίδια για την Deck Toy. Λοιπόν, εδώ δεν θέλω να σας κουράσω πολύ γιατί κάνει τώρα λόγω αυτού του εφέ που βλέπετε το πρόβλημα εδώ με τη γραμμή. Θα πάμε έτσι ένα γρήγορο. Ο χειρισμός του είναι πολύ smooth. Είναι λίγο πιο normal από το Castlevania. Ο χαρακτήρας γενικά έχει την επιλογή να αλλάξει τα main όπλα, ενώ στο Castlevania έχει πάντα το whip, το lasso. Άρα δίνει ένα περαιτέρω προτεριματάκι εδώ, που εμένα προσωπικά μου αρέσει αρκετά. Εδώ υπάρχουν μυστικά έτσι bricks που μπορείς να σπάσεις, όπως ακριβώς συνέβαινε και στο Castlevania.
οι νυχτερίδες και τα λοιπά είναι ενοχλητικές όπως και σε εκείνα τα παιχνίδια. Επίσης υπάρχουν τα sub weapons, που συγκεκριμένα είναι το δεύτερο όπλο, τώρα εδώ είναι ένα αγκάνι. Τα οπλάκια υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Δηλαδή υπάρχουν boomerangs, υπάρχει ξύφος, υπάρχει μαχαιράκι, τώρα έχω αυτή τη σφύρα κτλ. Controls ίδιο και αυτό με το Castlevania, το πώς ανεβαίνεις και κατεβαίνεις τις σκάλες. Μεγάλα έτσι power-up icons τα οποία εξαφανίζουν τα πάντα από την οθόνη. Το κλασικό. Αυτό είναι νομίζω ammunition. Το πιστόλι το ενεργοποιούμε διαγώνια, το δεύτερο όπλο δηλαδή προς τα πάνω. Ποικιλία εχθρών υπάρχει, από ζώα, σκυλιά, νυχτερίδες, κάποια περίεργα πουλιά. Οι εχθροί είναι αρκετοί, από φαντάσματα, από κέρινα ομοιώματα, από απλούς κακοποιούς. Οι αρχηγοί είναι κρυπιάρικοι αρκετά. Δηλαδή, στο άγαλμα με το μουσείο, το Final Boss είναι πολύ creepy κατά με αυτό το theme. Δύσκολο παιχνιδάκι. Βέβαια, τώρα κάποια στιγμή θέλω να κάτσω λίγο να του δώσω έτσι, τη σημασία που χρειάζεται. Κάποια τα θυμάμαι από παλιά. Ορίστε, αυτό το θυμάμαι από παλιά. Η μουσική είναι αρκετά έντονη. Το ότι έχει πολύ μεγάλους χαρακτήρες, αυτό δίνει συγκριτικά με το Castlevania στο NES πάντα. Δείχνει ότι είναι ακόμα πιο καλυσχεδιασμένα και αυτό μετράει στο τελικό οπτικό αποτέλεσμα. Εδώ να το δούμε. Βέβαια το Master System έχει πολύ πιο γρήγορη CPU από το NES, έτσι, καλύτερο audio subsystem και επίσης και μεγαλύτερη video RAM, το οποίο αυτό δίνει πλεονεκτήματα σε όλα αυτά που μεταφράζονται. Κάθε level επίσης, κάτι το οποίο ξέχασα, έχει δύο stages και στο τέλος είναι και το μποσάκι. Εδώ μέσα σε 4 λεπτά έτσι τελειώσαμε το πρώτο. Εδώ βλέπουμε άλλοι εχθροί, μας βγαίνουν από τον Τάμεση με ένα hit βέβαια. Πάμε στο ξύφος. Το ξύφος είναι πολύ δυνατό όπλο. Το προλάβαμε, ωραία. Τα backgrounds, ειδικά σε κάποια άλλα εργαστήρια, όπως ας πούμε το εργαστήριο, είναι πάρα πολύ όμορφα. Υπάρχουν ας πούμε κάποια ρολόγια από πίσω, κάποια όργανα που κουνιούνται. Έχει την ομορφιά του, σαν game. Δύσκολο όμως, θέλει υπομονή. Τώρα δεν ξέρω αν ψήνω να κάτσω να το τερματίσω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά είναι ένα... παρατρέχα, θα γινόμασταν. Εννοείται λοιπόν ότι μπορείτε να αφήσετε και ένα πλάκι να περάσει λίγο η διάρκεια του διαλύου για να μην το πάρετε και χάσετε κάποιο πιο ισχυρό. Εδώ πάλι πιστολάκι. Έπρεπε να πάμε από κάτω όμως. Εδώ κλασικά health. Όπα. Και όσοι θέλουν τώρα να κάνουν χάζι το βίντεο, λέω να το πάω μέχρι το πρώτο boss. Όσοι έχετε υπομονή, χαρά στα μάτια σας. Λόγω αυτού εδώ του εφέ που δυστυχώς γίνεται, λόγω της παλιάς τηλεόρασης και της συνδυσμολογίας. Βαριέμαι να πάω να το πάρω αυτό. Πάμε πάνω. Ascending. Κάτι. Εδώ έχει ζωή, αλλά βαριέμαι να την πάρω τώρα, σας πω την αλήθεια. Πάμε λίγο πιο speedrun. Εδώ να δω. Α, το φτάσαμε. Iron Man. Θέλω να μου πείτε τα σχόλιά σας. Θέλω να βλέπω σχόλια γενικά στα βιντεάκια μου, είναι κάτι το οποίο... μου αρέσει να υπάρχει έτσι feedback, είδες αυτό που κάνω, σε αυτά που παρουσιάζω, μου αρέσει να ακούω και γνώμες, οπότε θέλω και τη δικιά σας γνώμη για αυτό το παιχνίδι, με επιχειρήματα, γιατί είναι όντως καλύτερο από το NES ρε φίλε, δεν είναι καλύτερο από το NES ρε φίλε, γιατί είναι αυτά που λες και υπάρχουν και καλύτερα και τη hidden gems μας τσαμπουνάς και ιστορίες. Θα ήθελα λοιπόν να δω έτσι από κάτω ωραία σχολιάκια και επίσης όσοι παιδιά δεν έχετε κάνει subscribe,
Κάντε, γιατί με βοηθάτε, με μπουστάρετε να βγάλω πιο πολλά βίντεο. Και μερικοί ίσως να το έχετε δει αυτό, ότι τελευταία έχω αρχίσει να ξαναβγάζω πάλι πιο πολλά βιντεάκια. Διόρθωση από πριν, το είχα ξεχάσει τελείως αυτό, το πέντεψα με άλλα παιχνίδια. Κάθε level έχει 3 stages, όχι 2, οπότε το διορθώνω. Εδώ τώρα έκανα χαζομάρα. Εδώ με γενικάνε μερικά κοπρόσχυλα. Έχουμε μείνει με το μαχαιράκι, δεν έχουμε καθόλου range επίθεσης με αυτό. Είμαστε στα 7,5 λεπτά, πιστεύω να το... Όχι, μην μας ρίξει εσύ, man. Εδώ έχει κανένα μυστικό, όχι, δεν έχει. Πάμε λίγο πιο speedrun. Εδώ βλέπουμε επίσης ότι παίζει και ένα respawn γενικά, τον εχθρό. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να είναι καλό ή αν είναι κακό. Το τσεκουράκι είναι καλό, αλλά έχει πολύ short range. Όχι! Ότι να είναι πολύ ωραία και εσείς εδώ. Εδώ όμως είχε μυστική ζωή, κρυμμένη. Έλα, δεσποινείς. Μας θα κάνατε... Δεν προλαβαίνει την άτομη. Επίσης θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσω ότι έχω να παίξω Master of Darkness από Δευτέρα ή Τρίτη Λυκείου, έτσι. Οπότε, όποια λάθη, συγχωρέστε με, είναι πολλά τα χρόνια. Boomerang, ωραίο σεκοντάριο weapon, κάτι να χρησιμοποιήσουμε για κανένα. Και αργούμε ακόμα για το final boss, final λάθος, το πρώτο boss stage. Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, πάμε να το ξυλίσουμε λίγο. Έλα, αγόρι μου. Ωραία, πάμε δυνατά. Πρώτος αρχηγός Jack the Ripper, μεγάλη φυσιογνωμία του Βικτοριανού Λονδίνου. Είχε φάει άπειρες γυναίκες, άπειρες. Είχε φάει πάρα πολλές και σκοτώσει δυστυχώς. Παρατρίχα. Πολύ εύκολο σαν boss, αν θυμάμαι καλά. Τώρα το έχω ξεφτυλίσει λίγο, είναι η αλήθεια. Παίζω λίγο reckless. Όχι. Θέλει και πολύ καλό timing, έτσι. Πάμε, Jack the Ripper. Τον βγάλουμε. Εντάξει, δεν έχει κάτι τρομακτικά ιδιαίτερο. Επίσης η ζωή είναι λίγο όπως το Castlevania, με τα αντίστοιχα health πάνω. Τον φάγαμε, εντάξει, πολύ αστεία μάχη. Τέλος το πρώτο level. Μας περιμένουν άλλα 4 ακόμα. Δεν θα κάτσουμε να τα παίξουμε σε καμία περίπτωση, γιατί κατανοώ ότι σας κουράζει. Εκτός αν μου πείτε καμιά μέρα να κάνουμε κανένα playthrough live και να χωθείτε κι εσείς με σχόλια και να παίξουμε όλοι παρέα, να παίζω κι εγώ δηλαδή βασικά, και εσείς να σχολιάζετε, να γελάμε, να κάνουμε χαβαλέ. Άλλη στιγμή αυτό. Εδώ κάθε boss μας δείχνει μετά ένα mini story τι και πώς έπαιξε. Μιας και το φτάσαμε μέχρι εδώ, έτσι να πάρουμε μια ιδέα και της δεύτερης πίστας. Το σπίτι με τα κέρινα ομοιώματα, το οποίο είναι πολύ creepy και spooky, μου αρέσει πολύ σαν level, αφού φτάσαμε να το δείτε λίγο. Πρέπει να κάνεις αυτή την κίνηση, κάθε τύπος ζωντανεύει, πρέπει να γυρνάς, και συνήθως είναι αυτές οι τύπισες εδώ. Είδατε το τσεκουράκι. Δεν είχε πολύ μεγάλο range. Όμορφο παιχνίδι. Master of Darkness, ένα hidden gem του Master System. Για να μην σας ταλαιπωρήσω άλλο με αυτή την εικόνα, θα σας βάλω έτσι κάποια αποσπασματάκια το πώς είναι τα επόμενα levels, κάποια boss fights έτσι, να πάρετε μια ιδέα. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι από τα δυνατά του Master System. Κλόνος Castlevania NES, νικητής όμως πιστεύω, από θέμα απεικόνησης. Άλλο ένα βιντεάκι έφτασε στο τέλος του. Νίκος Console Hunter εδώ, τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο και μην ξεχνάτε κάτι το οποίο θα ανακοινώσω και σε κάποιο vlog, ότι αν είσαι συλλέκτης και έχεις μια όμορφη συλλογή, είτε ρετρό είτε σύγχρονη είτε και ανάμεικτη, και θέλεις να τη μοιραστείς μαζί μου όπως έχω κάνει ήδη
με τη μεγαλύτερη συλλογή εδώ στην Ελλάδα του Στέλιου και κάποια άλλη που ετοιμάζεται. Είναι στα πλάνα του Καναγίου να πηγαίνω για να επισκέπτομαι συλλέκτες και να τα λέμε παρεάκι και να γουστάρουμε. Οπότε αν έχετε κάτι να παρουσιάσετε και νιώθετε ok με αυτό, περιμένω σε email ή στη σελίδα στο Facebook ή σε κάποιο σχόλιο να χαρώ και να βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά και να παίξουμε κάπου μαζί και οτιδήποτε. Λοιπόν, Master of Darkness, εδώ πέφτουν, χάνουμε λίγα τα πόδια μας, έφτασε στο τέλος και μιλάμε. Καλή συνέχεια, παιδες.